να ευχηθώ έτσι πολλά στους εορταζόμενους φιλίδες που ήρθαν αρκετοί σήμερα. Και δεν θα ήθελα να μην είμαι κοντά σας, πρώτα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους εσάς που κάνατε έτσι την αγάπη και ήρθετε να συνορτάσουμε και να τιμήσουμε τον ένδοξο προφήτη Ηλία που ζει και σήμερα στις μέρες μας, θα πείτε όλοι οι Άγιοι ζουν με τη χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ είναι Θεός ζώντων. Αλλά όμως ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός και εν σαρκή. Ο δίκαιος Ενόχ είναι στη ζωή ακόμα και ο Άγιος ένδοξος προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός. Έζησε περίπου το 850 με 900 π.Χ. και ζει μέχρι σήμερα. Μεγάλη τιμή τον έκανε ο Θεός. Δεν γνώρισε θάνατο και τον κρατάει ο Θεός για τις δύσκολες ημέρες που θα διανύσουμε από εδώ και στο εξής. Το έχω πει κατ' επανάληψη και άλλες φορές ότι μία ευλογημένη ψυχή, θα την αναφέρω πάλι γιατί ξεχνάμε, και η επανάληψη είναι μη διαμαθήσεως, βασιλική πληξίδα, την τιμώ. Πάντα θα την τιμώ αφού την τίμησε η Παναγία, την έσωσε από την πτώση του ελικοπτέρου και της είπε να μας ενημερώσει ότι αυτή την φύλαξε με θεμαστό τρόπο και δεν είναι ότι το είπε. Το διαπιστώσαν και οι πρώτοι στρατιωτικοί που όσοι προσέγγινε το ελικόπτερο εκεί που τη βρήκαν, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει αυτή η ζωντανή. Λοιπόν, το ξέρετε το περιστατικό αρκετή, αν δεν το ξακούσε, το πάθει καλύτερα. Αλλά τι την είπε η Παναγία, να πει στον κοσμάκι όλο τον κόσμο ότι από εδώ και στο εξής θα ζήσετε τις έσχατες ημέρες. Και ο μόνο που θα πιστεύει πραγματικά στον Υιό μου θα σωθεί. Στον Υιό μου, όχι στους πρωθυπουργούς της κάθε χώρας, στις τράπεζες και στους προέδρους του και στους υπουργούς. Αυτό θα, να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Μα θα πεις, αυτοί μας δίνουν τα λεφτά γιατί μας τα χρωστούσαν, να μας τα παίρνουν και μας δίνουν ψίχουλα από αυτά που μας παίρνουν. Και όπως είπε κάποτε ένας πρόεδρος του Ισραήλ Σίμων Πέρις, είπε ότι το μέλλον είναι οι τράπεζες. Δεν είπε ότι το μέλλον είναι η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες είναι συγκεκριμένες ποιες είναι και ποιοι τις έχουν τις τράπεζες. Θα πεις, α, που τις έχουν. Ναι, αλλά έχουν ονοματεπώνυμα. Λοιπόν, για πάτε να φτιάξετε μια τράπεζα, μπορείτε, μπορείτε, εμείς θα πάμε να φτιάξουμε. Εγώ όταν βγήκα από το Αγιονόρος, κατάλαβα ότι όλο το παιχνίδι θα παιχτεί εδώ. Άμα δεν έχεις χρήματα, θα σε κάνουν να χορεύεις όπως θέλουν αυτοί. Και όταν βγήκα από το Αγιονόρος το 2000-2001, τώρα τα λέμε κατόπιν γιορτής, έχω μάρτυρες που το είχα πει και τώρα τα λένε τώρα. Αυτά που θα σας πω ότι είπα εγώ τότε. Αλλά έχουν σχέση με την μέρα της γιορτής του προφήτη Ηλία. Λέω, πρέπει να φτιάξουμε τράπεζα δική μας. Και τους παράξε μας, λέει. Και από το Άγιον Όρος, αντί να μας μιλάει για το Θεό, να μας λέει για την ουρά προσευχή μας, λέει για τράπεζες, να απευθυνθώ στους ανθρώπους, στους γήινους, στους κομμάτινους, που το μυαλό τους το έχουν μόνο στη σάρκα και στα λεφτά για την ουρά προσευχή. Έλεος έκανε ο Θεός μέσα από μένα, άσχετα αν δεν πραγματοποιήθηκε, ότι παιδιά, τουλάχιστον αφού έχετε αγάπη στο χρήμα που τη σωστιάζει τον Χριστό, να έχετε δικό σου κουμπαρά. Γιατί άμα τα βαλάτε, τα βάζετε στον κουμπαρά από τη μασόνη και τη διαόλευτη που γυρνά τον κόσμο, θα σας τα πάρουν και θα μπείτε χωρίς λεφτά και τελειώσετε. Αυτό μια εισαγωγή για το που πάμε τώρα. Ότι το μέλλον είναι οι τράπεζες. Έτσι μας είπε ο πρόεδρος του Ζέλε το 2014. Εγώ όμως το είχα πει το 2001. Πρέπει να κάνουμε δική μας τράπεζα, οι χριστιανοί. Έπρεπε, έτσι ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία. Και τα πω για τον προφήτη, δηλαδή, φεύγω από το θέμα. Όταν έγινε η Πεντηκοστή και μιλήσαν στους ανθρώπους οι Απόστολοι και κατενήγησαν την καρδία και γίναν ένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστέψαν, πρώτη εκκλησία έγινε ένα. Ένα σώμα, μια ψυχή.
Το χρήμα δεν το είχε ο καθένα στη τσέπη αυτά να κάνουν. Ήταν κοινά. Καθώ κρίνει έκαστο. Ό,τι ανάγκη είχε ο καθένα. Τα καταθέσαν στου Αποστόλου. Δηλαδή η πρώτη τράπεζα έγινε εκεί. Οικονομική. Τώρα η Εκκλησία που τη τα έχουν πάρει όλα. Από τραγικά λάθη που γίνανε χρόνια, αιώνε. Πάει και λέει τώρα την κυβέρνηση. Κάθε γερόνιμο που κάτι. Και θα δω, θα σκεφτώ άμα θα σε κάνω τη κληρική να είναι στο πιστολόγιο, που και αυτό λάθος είναι, τέλος πάντων. Για να μην ξεφύγουμε πολύ από το θέμα, θα γυρίσω στον προφήτη Ηλία. Προφήτης Ηλίας. Αφού κάνω την εισαγωγική ποδιολόγια για τη ζωή του, έκανε κάτι όταν ο Θεός του έδωσε την εντολή να δράσει για να προστατευτεί ο λαός του. Από ποιον? Από τον βασιλιά. Από μια εξουσία επίγεια, αλλά κατά παραχώρηση Θεού, διότι τις εξουσίες όπως είπε ο Χριστός στον Πιλάτο, τις παραχωρεί ο Θεός, τις παραχωρεί. Δεν δίνει ο Θεός εξουσίες στους ανθρώπους. Την εξουσία ο Θεός τη δίνει μόνο στους Αγίους, στους προφήτες, όπως τον προφήτη Ηλία. Ο Θεός παραχωρεί τις εξουσίες στους βασιλείς, στους άνθρωπους του κόσμου τούτου. Ο Θεός την εξουσία του, όταν την δίνει, τη δίνει στους Αγίους, όπως ήταν ο προφήτης Ηλίας. Και αυτή είναι η πραγματική εξουσία που υπάρχει πάνω στη γη. Των δικαίων, των προφητών, των Αγίων. Και πού πήγε όταν έδρασε ο προφήτης Ηλίας, έκλεισε τους ουρανούς, διότι έβλεπε ότι ο Αχάβ, βασιλεύς του Ισραηλών, αλλά έπεσε εις την ειδωλολατρία. Και δεν πίστευε και δεν λάτρευε τον αληθινό Θεό και προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας στο Θεό να κλείσουν οι ουρανοί και να μην βρέχει για 3,5 χρόνια. Στέγνωσαν τα πάντα, ψουφούσαν τα ζώα, υπέφεραν οι άνθρωποι και κατ' επέκταση έπεσε λοιμός. Μιλάνε για ψητικές κρίσεις, κλιματικές αλλαγές. Μόνον ο Θεός τα επιτρέπει και γίνονται αυτά. Και ο διάολος παίρνει μια μερική εξουσία κατά παραχώρηση του Θεού, αν τον αφήσει ο Θεός θα κάνει κάτι. Ένα για τον αμαρτιό μας. Εκεί όμως επενέβηκε ο προφήτης Ηλίας. Δεν επενέβηκε ο διάολος να κλείσει τους ουρανούς. Ο Θεός έδωσε την εξουσία στον Ηλία και έκλεισε τον ουρανή και τι έπεσε μετά κατ' επέκταση αφού δεν υπήρχε νερό. Λοιμός, πείνα. Και που πήγε στη Σαρεπτά της Σιδωνίας σε μια χείρα η οποία δεν ήταν και η Εβραία κιόλας. Και του λέει λίγο αλεύρι έχω και λίγο λαδάκι. Τι λέει φτιάξε μου κάτι να φάω. Λέει αυτό το λίγο που έχω θα το φτιάξω να φάμε και τρεις εγώ και εσύ και ο γιος και μετά να πεθάνουμε. Λοιπόν ο προφήτης Ηλίας γεννήθηκε στη Θέσβια που ο πατέρα ευλαβή, κληρικό, ιερέα και όταν γεννήθηκε είδε εν ουράνιο το πατέρα του να τον σπαραγανώνουν οι άγγελοι με φωτιά και να τον ταΐζουν φωτιά. Και όταν ζήτησε από τους ιερείς την εξήγηση του ουράνου, του είπαν ότι ο γιος σου θα κρίνει τον λαό με φωτιά και με μαχαίρι. Οι εξουσίες, όπως είπα προηγουμένως, του Θεού δίνονται από το Θεό στους ανθρώπους που διαλέγει μόνον ο Θεός. Δεν μπορώ εγώ από μόνο να αυτοχριστώ και να πω εγώ υπηρετώ τον Θεό, εγώ είμαι του Θεού, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι προφήτης. Πλανημένος θα είμαι. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει την εξουσία αυτή. Και εκείνη την εποχή δεν είχε ο Ισραήλ ιερείς, αλλά οι ιερείς είχαν πέσει σε πλάνη. Πιστεύαν στα είδωλα, στο Βάλ. Και ο Θεός έδωσε την δύναμη και την εξουσία στον Ηλία να ελέγξει τον Ισραήλ με φωτιά και με μαχαίρι. Και όταν τον αναζητούσε ο βασιλιάς Αχάβ γιατί κλείσαν οι ουρανοί με την προσευχή του Ηλία και στέγνωσαν τα πάντα, τον αναζητούσαν για να τον πιάσει ο βασιλιάς. Ο Αχάβ είχε βέβαια και τον φόβο ο Ηλίας, γιατί ήξερε, δεν είχε φόβο με την έννοια ότι ήταν δηλός που βιτσιάρισε. Είχε το φόβο του ότι αν τον σκοτώσει ο Αχάβ θα πάει στον Άδη. Αυτό το φόβο είχε. Δεν είχε φόβο με τον σκοτώσει. Ο φόβος ήταν μετά του θάνατο. Και είχε πείγνωση ο Ηλίας. Τι συμβαίνει μετά το θάνατο, γιατί εφόσον δεν είχε έρθει ο Χριστός στη γη, όλοι οι άνθρωποι και οι δίκαιοι όπως έχω ξαναπεί, στον Άδη πηγαίναν
και ο κατεπέκτης και ο Ηλίας που φόταν, σου λέει, οι δόσοι λέει έχουν μια ελευθερία, ζω, είμαι ζωντανός και δεν υποφέρω. Άμα θα πεθάνω θα πάω στον Άδη, θα πιστώσει, δεν πήγαν και δίκαιοι. Γιατί να μην πάει και αυτός, αυτός δεν ήθελε όμως. Δεν ήθελε. Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον πάει κάτι ακόμα, αλλά είχε αυτό το φόβο. Και όταν τον αναζήτησε ο Χαβ και πήγαν οι στρατιώτες να τον ζητήσουν, ο ζητήρα ο βασιλιάς, άνθρωποι του Θεού! Λέει, αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να καλύψω φωτιά και να σας κάψω. Τι έκαψε, 50 άτομα. Ξαναπήγε δεύτερος, πάλι. Άνθρωποι του Θεού, κατέβαλε στη θέλω Χαβ, αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να καλύψω φωτιά να σας κάψω. Τι έκαψε όλοι. Είσαι που λέει να πες φωτιά να σας κάψω. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι οι παραμονές του προφήτη Ηλία καίγεται όλη Αθήνα και είμαστε για να μας κλαίνει οι ρέγγες. Δεν φτάνει τα βάσανα από εκεί ο κοσμάκης όλους. Μεγάλη ευλογία έχει η κυβέρνηση σημερινή. Ευλογημένοι είναι όλοι, εδώ καίγονται τα πάντα. Έπρεπε να σκοτούν να ξαφανιστούν όλοι όσοι κυβερνάνε την Ελλάδα. Επιμένουν εκεί. Αύριο μετά επιμένουν μέχρι να μην έχουν επιδρόξουν στην Ελλάδα. Α δούμε πότε καταλάβουμε εμείς. Χαιρόμαστε ότι βγήκε ο Μητσοτάκ, βγήκε ο Τσίπρας, βγήκε ο Αδουλάκ, βγήκε. Τώρα χαίρονται που καίγονται. Α, πάνε τσβήσουν τις φωτιές οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι της χώρας. Ο προφήτης Ηλίας τσέκαψε. 50 και 50. Και όταν πήγε τρίτος, έπεσε στα γόνατα κάτω και τον είπε, μη με κάψει μάνα. Και ο άγγελος Κυρίου τον είπε, κατέβα κάτω και θα σε πράξουν. Αλλά ο τρίτος ταπεινώθηκε, γονάτσε κάτω και του λέει, μη με κάψει μάνα. Αυτά φαίνονται σήμερα σαν παραμυθάκια, λες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω μια απορία. Ο προφήτης Ηλίας είναι ένας μεγάλος Άγιος του Θεού, ο οποίος δεν έχει γνωρίσει θάνατο. Και όταν κατέβηκε κάτω, ζήτησε να είναι παρόν όλοι οι ιερείς της Εσκήνης και του Άλσους και τους είπε να κάνουμε θυσία στον αληθινό Θεό. Κάντε εσείς πρώτοι και αφού στο θυσιαστήριο εκεί πέρα βάλω το ολοκαύτωμα του ζώου, γιατί ζώα θυσιάζανε, τους είπε να κατέβει φωτιά, να κάψει τη θυσία του ζώου. Είχε πάρει απόγευμα από το πρωί, φέρνουν οι παπάδες της εποχής εκεί και αρχηρείς, ο Θεός Βάλ και τίποτα. Ο προφήτης Ηλίας τρεις φορές έριξε νερό πάνω από το θυσιαστήριο, έριξε νερό κιόλας. Και όταν προσευχήθηκε στον Θεό, πολύ ισχύει η δέση δικαίων εργουμένη. Λένε όλοι, αχ, κάνω προσευχή, είσαι δίκαιος. Άμα δεν είσαι δίκαιος, όχι δεν θα σε ακούσει ο Θεός. Θα οργιστεί ο Θεός χειρότερα από εσένα. Όποιος δεν είναι δίκαιος να μην σηκώσει κεφάλαια πάνω. Να πέσει από τον στρατιώ του τελευταίου, του τρίτου, κάτω, στα γόντια και να πει ο Θεός να μην συγχωρέσει. Α, κάνω προσευχές. Ποιο έτοιμα ήλθε. Τίποτα, όλοι με ψυχολογικά προβλήματα και με χίλια δύο προβλήματα. Γιατί να διορθωθούν τα προβλήματα, μεγαλώνουν χειρότερα. Και αφού έκανε την προσευχή ο Ηλίας στον Θεό, τον αληθινό, κατέβηκε. Επάξουν ο Θεός εν πυρή και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε και το θυσιαστήριο και έκλειψε το χώμα. Κάηκαν όλα, δεν έμεινε τίποτα. Τι πέτρες, ότι. Και έδωσε εντολή ο Ηλίας να πιάσουν όλους τους ψευδοιερείς, ψευδοπροφήτες εκείνη τη εποχή και τους κατέβασε στο χείμαρο κάτω και τσέκοβε τα κεφάλια σαν τα κρυάρια έναν-ένα. Εμείς κότα να μας δώσουν να τη σφάξουμε, δεν έχουμε κότσα να τη σφάξουμε την κότα. Για βάλει τώρα τον προφήτη Ηλία να σφάξει 800 κεφάλια, 800 ανθρώπους. Και πραγματικά ο Θεός του έδωσε την εντολή, του λέει, εγώ θα τη σφάζω, αλλά με το χέρι το δικό σου. Σκληρά πράγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καλό θα είναι αυτοί που δεν έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή να μην διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, γιατί θα σκανδαλιστούν. Να όμως που ο Θεός αυτόν τον σκληρό εντός παρενθέσεως δίκαιο άνθρωπο, τον Ηλία τον κρατάει μέχρι τις μέρες μας, γιατί όπως καθάρισε τους ιερείς της εποχής, τον έχει και για τώρα. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι τροχάει, ακουνάει τη μαχαίρα του Ηλίας και θα ξεκινήσει από πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, ηγουμένους, παπάδες, μοναχούς. Πετάγεται ένας, λέει, λαϊκούς. Οι λαϊκοί έχουν άγνοια.
διαγλιτώνει και λαϊκοί, αλλά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία θα γλιτώσουν οι λαϊκοί. Διότι λέει, όπως λέει ο ιερέας μέσα στο ιερό θυσιαστήριο, υπέρ των αιμών αμαρτημάτων και του λαού αγωνιμάτων έχουν επίγνωση οι ιερείς. Οι Απόστολοι δεν είχαν επίγνωση ότι ποιος είναι ο Χριστός. Άλλος του πρόδωσε, άλλος τον αρνήθηκε, φύγαν. Αλλά μετανόησαν, όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές. Έχουμε χρήμα μετανοίας, όχι λαϊκή. Εμείς ακόμα πιο πολύ που φοράμε το ράσο και τα άνθια και είμαστε και πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι. Και τι ακούσαμε στον Απόστολο σήμερα στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου. Εξομολογήστε τα παραπτώματα αλλήλης και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε. Εξομολόγηση. Πάμε ιδιαίτερα να πούμε στην Παπά όπως τα θέλουμε και όσα θυμηθούμε. Άλλα κρύβουμε, άλλα λέμε. Εξομολογήστε τα παραπτώματα αλλήλης. Τα λέτε δημόσια. Τι τρέπεστε να πείτε, τι να τραπώ. Ότι είμαι χώμα, είμαι λάσπη. Και έφυγα από το αγινός και ήρθα στον κόσμο και μη βλέπω ένα κομμάτι και είμαι ένας ακόμα. Ναι, και εγώ ομοιοπαθής είμαι. Όπως είπε και ο Ηλίας. Ομοιοπαθής άνθρωπος ήταν και ο Ηλίας. Όπως ήταν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά με μια διαφορά. Αυτός ο ομοιοπαθής, ο χωμάτινος, επειδή την εξουσία τη δίνει μόνο ο Θεός, αυτόν τον χωμάτινο άνθρωπο, τον πήρε ο Θεός και του λέει, σου δίνω την εξουσία μου. Και από χωμάτινος τι έγινε, πνευματικός. Έγινε ο άνθρωπος του Θεού. Εγώ, τι είπε σήμερα πάλι στο Βαγγέλη, ουδής προφήτης δεκτός σε την πατρίδα αυτού. Έβγαλε από το αγενός γούρδες στην πατρίδα, μη πήραμε τα δυνική αγιόλια, α, ή κανένας δεν πιστεύει, ούτε η μάνα μου. Η μάνα μου στο τέλος όταν την ήρθε τα γέντια, φόρησε από το Θεό, την ήρθε ο καρκίνος δηλαδή, και έτσι την μετανόησε και έγινε άνθρωπος για αυτήν. Και επανέρχομαι στο θέμα, ότι ο Θεός δίνει την εξουσία, δεν τη δίνει άνθρωπος. Πήγα στον Πορφύριο εγώ γιατί τον διάλεξα. Είχα ακούσει, ούτε πήγα, το έχω ξαναπεί πόσες φορές. Δεν πήγα καν να πω, πάω να τον βρω. Δεν τον κάνω. Τι λέω εγώ με τον Άγιο. Ψάχνω να βρω τον Πάτερ Γιώργο, τον βρω του, τι να με πουνά, έχουν, μη βλέπουν. Τι να με βρουν. Επιτρέπεται να έρθουν να με βρουν, άμα θέλουν να γίνουν Άγιοι μόνο. Για άλλο λόγο. Δεν με θέλει ο τάδι άντρας, θέλω μια γυναίκα, δεν με θέλει εκεί, τα οικονομικά. Δεν σε θέλει αυτός ούτε να σε ακούει τύπου καθόλου. Τι να λέμε τα πράγματα με το όνομά σας, αλήθεια το. Ψηφιές τα λένε. Ετείτε τη βασιλεία των ουρανών και την δικαιοσύνη του Θεού και ταύτα πάντα προσεθίζονται εμείς. Τη βασιλεία του Θεού, τη χάρη δηλαδή. Αν ψάξετε τον Παπαγιώργη, τον κάθε Παπαγιώργη να το βρείτε, θα ψάξετε να πείτε άνθρωπος του Θεού. Αν είμαι, να ζητήσω την ευλογία του και τη συμβουλή πώς να γίνω ο καλύτερος, Άγιος. Και με πήγε χάρη στο Θεού, στον Πορφύριο. Τι με πήγε να κάνω εκεί. Για ποιο λόγο με πήγε εκεί. Να γίνω και εγώ Άγιος. Και όταν με πήγε για πρώτη φορά μέσα στα Κατσοκαλία και επέστρεψα μετά από μια εβδομάδα, παιδάκι εγώ μικρό, το 22 χρονών. Πήγα για προφυρά του 86-23 χρονών στα Καυσοκαλύβια. Τι πέρασε εκεί. Εμείς μην του πράξει το παιδί, μην τσαλουκώσει το παιδί, μην του παρεξηγήσει το παιδί, μην πει το παιδί. Ο Άγιος Πορφύριος όταν πήγε στα Καυσοκαλύβια, άμα καθίσουν να πω ότι πέρασε εκεί, σκανδαλιστεί όλοι. Αυτό που έχει πέφτουν εκεί, σκανδαλίζει και αυτό με τον Πορφύριο για την συμπεριφορά για μένα. Τόσο είναι το παιδί εδώ πέρα, σκαμπανέα τον έστειλε. Καταναγκαστικά έργα στον βουνό, σκάβει τον βουνό, φτιάξει. Τι να φτιάξει. Σκάβει τον βουνό, φτιάξει με λίγο δρόμο, έτσι είναι. Τίποτα δεν έγινε. Αλλά έχει ευλογία όμως αυτό το μέρος. Λοιπόν, αυτό ήταν για να γίνει η δοκιμή. Να δει τις διαθέσεις τις δικές μου και όλων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σκάβει ένα βουνό. Παπαμπούπα. Να φτιάξει, τι να φτιάξει εκεί. Όπως στη Σιβηρία τσέστηνε ο Στάλιν εκεί, τσι καταδικασμένοι, τσι αντιφρονούντες. Έτσι με έστειλε και ο Πορφύριος. Και εγώ είχα χαρά. Μακάρι να με βρουν άνθρωποι εμένα και να έχουν χαρά να τις βασανίζω. Μην τις βασανίζω που τις χάζω μάλιστα στις δικές μου. Μα πήγε. Θέλω να με εκπαιδεύσει. Σου δίνω την άδεια να με ποδοπατήσει.
Εγώ πήγα στον Πορφύριο με αυτό το σκεπτικό. Πήγα, τι να, πώς θα γίνει Άγιος. Μην με αγγίξει, μην με πειράξει, μην παρεξηγείται, μην πεις έτσι. Λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας ήταν σκληροτράχυλος και δοκιμασμένος, που δεν ξέρουμε γιατί ζωή πριν, αλλά ήταν και Ηλίας Μητρός. Όπως και ο Πορφύριος ήταν και Ηλίας Μητρός. Και όταν κατέβηκα από το Αγιοντόλος μετά από αυτή την μικρή δοκιμασία των 7 περίπου ημερών στο λυκοδρόμιο εκεί πάρα που φτιάχναμε, κατέβηκα ενθουσιασμένος να πάω να το δω στην Αθήνα, γέροντα θέλω γίνω σαν και σένα. Τα πεις, ήξερα τι έλεγα. Πού ο Θεός ξέρει. Μου λέει, σου εύχομαι να σε αξιώσει παιδί μου ο Θεός, αλλά δεν μπορώ να σε μιλήσω. Τι να με πει εγώ, πότε αυγά, πότε πλιά. Μια εβδομάδα πήγα στα Καψοκαλύβια και έλεγα θέλω γίνω σαν και σένα. Ήξερε τι έλεγα. Σαν να μου λέει, όπως λέγανε και οι μαθητές του Χριστού. Ποιος θα καθίσει δεξιά, ποιος θα καθίσει αριστερά. Μωρέ, το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του πατέρα μου είναι. Αυτό το ποτήρι του πικρόλε θα το πιείτε με μένα. Κοιτούσε να πω, ζωστή, καταλάβω γιατί. Λοιπόν, έτσι με είπε ο Πορφύριος, μακάρι σου εύχομαι να σε αξιώσει παιδί μου ο Θεός, δεν μπορώ να σε μιλήσω. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Μπορούσε. Δεν θα καταλάβαινα τίποτε. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα. Δεν είναι κουβέντα να μας πεις και να μας πεις. Και γι' αυτό πολλές φορές μέσα στις ομιλίες μου αναφέρομαι σε βιώματα δικά μου για να καταλάβετε το ότι σας μεταφέρω τα βιώματα για να ψηλαφίσετε το λόγο του Παπαγιώργου που μπορεί να είναι ένας ξύπνος λόγος. Ότι ο λόγος του Παπαγιώργου είναι βιωματικός λόγος. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Και έτσι που φίλους δεν μπορώ να σε μιλήσω. Εντάξει. Δεν ήθελα να πει τίποτα άλλο, αφού έτσι τον ήρθε αυτό λέω. Έπρεπε να μου πει. Πέρασαν κάνα 6-7 μέρες. Τι ήθελε ο Πορφύριος να μου δείξει. Εγώ δεν μπορώ να σου μιλήσω, αλλά μπορώ να σου μιλήσει ο Θεός. Για να καταλάβεις τι ζήτησες από μένα. Και αλλάζω λίγο το θέμα και θα ξαναεπανέλθω πάλι. Όταν οι προφήτες φτάνουν στο τέλος των ημερών τους και πρέπει να φύγουν να αναχωρήσουν, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να τους κάνει ο Θεός είναι να τους στείλει διάδοχο. Και αυτή είναι η λαχτάρα τους και η επιθυμία τους. Ο Άγιος Πορφύριος στην ζωή έλεγε «Θέλω αυτό που έχω να το δώσω σε άνθρωπο από αγάπη». Από αγάπη σε έναν άλλο άνθρωπο, αλλά για να διακονήσει το λαό του Θεού. Και μετά από λίγες μέρες εγώ που κατέβηκα το Αγιονόρος και πήγα στον Πορφύριο και μου λέει δεν μπορώ να συμμιλήσω, έκανα την προσευχή με αυτή που μπορούσα να κάνω απαιδάκι μου στη διαχρονή που ήξερα εγώ τώρα πολλά από προσευχή. Αλλά είχα αυτή τη διάθεση να μιλάω στον Θεό. Τα λίγα αυτά, μισονεκτικό όρθρο, πολιτικία. Και όταν τελείωσα μετά από λίγες εκείνες μέρες με το απολυτίκι του προφήτη Ηλία, είπα το διευκό, βγήκα στον μπαλκόνι έτσι να δω την ανατολή του ηλίου και τη βλέπω από ένα κλεισάκι μακριά από το σπίτι μας. Φαινόταν ότι ήταν κάθε καθαρή ημέρα, ήταν 6-7 Σεπτεμβρίου περίπου, το 86. Βλέπω από ένα κλεισάκι που ρωτούσα από τον πατέρα μου, παπά, τι είναι εκεί πέρα, ποια κλεισί είναι, πού ξέρω να ρωτήσουν, ποτέ δεν μάθαμε. Δεν άφησε τους να ρωτήσουν, ποτέ άνθρωπο. Και τι είδα από εκεί, τον προφήτη Ηλία με το άρμα να ανεβαίνει. Παναγία. Φωνάζει τον πατέρα μου να δεις. Κοιτούσε και ο πατέρας μου. Φορούσε τα γελάμια να δει καλύτερα. Λαχτάσει ο πατέρας μου. Λέει, άμα αυτός έφυγε από το Αγιονόρος, ήρθε πριν λίγες μέρες. Και βλέπει τέτοια πράγματα και τα βλέπω κι εγώ. Είναι να παίρνουμε τις φυλές και τα βουνά να φεύγουμε όλοι. Νευριάστηκε για λίγο, αγρίεψε. Σε λέει, τι να του πω τώρα αυτό. Τόσα μα κόψει. Και φύγει γιατί λογικό είναι. Δηλαδή, άμα βλέπετε για πράγματα, τα βλέπω κι εγώ. Θα πάει για τα Αγιονόρος, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει και στα πολιτική, αλλά και στον κανόνα που διαβάζουμε, όταν ελήφθηκε με πύρινο άρμα. Το άρμα του, όταν το είδα εγώ, στην αρχή δεν ήταν πύρινο. Μετά, όταν το έβλεπα στη συνέχεια για μισή ώρα, το είδα ήταν μέσα στις φλόγες πύρινο. Και έφτασε σε αυτήν την περιοχή εδώ, γιατί και εδώ έχει άλλο προφητηλία.
που είναι πάνω από το χωριό του Αρδανίου. Ήμουν με ηρεμία, δεν άφησα τον ενθουσιασμό να βγει περισσότερο γιατί θα είχα παρεξηγηθεί τους γονείς μου. Αλλά περίμενα να δω τον Πορφύριο και να του πω αυτό που είδα και να μου πει, εγώ μέσα ένιωθα τι είδα, ήξερα. Αλλά ήθελα και την επιβεβαίωση του Αγίου. Και όταν πήγα, μου λέει δεν ήξερε, και του το είπα, μου λέει δεν ήξερε τίποτα και. Όλοι δεν ήξερα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί το είπα αυτό. Θα πει το ξαναπεί. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Επειδή προκαλούν αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, εμείς έχουμε τις τράπεζες, εμείς έχουμε τις καρέκλες, εμείς βγάζουμε νόμους. Και το λέω και το ξαναλέω και το είπα σήμερα. Υπάρχουν πολλών ειδών εξουσίες, αλλά ανθρώπινες. Άλλους πρόεδρους, άλλους πρωθυπουργός, άλλους δικαστές, άλλους γιατρός, άλλους. Και ιερέας και αρχιεπίσκοποι και πατριάρχης. Υπάρχει μια εξουσία όμως που δεν δίνεται από άνθρωπο. Είναι απευθείας από τον Θεό. Αυτή η εξουσία είναι η εξουσία που διαλέγει ο Θεός μόνος του και τη δίνει στους δικούς του ανθρώπους που εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κανένας άνθρωπος. Και αυτοί είναι οι προφήτες οι οποίοι ακούν μόνο τον Θεό. Δεν υπακούν σε καμία άλλη εξουσία. Όπως και ο προφήτης Ηλίας, εκείνη την εποχή δεν άκουγε ούτε τον Αχάβ, ούτε την Ιζάβελ, ούτε τους Ηρείς της Εσχήνης, ούτε τον έλεγε ο Θεός. Και είχε εξουσία να κλείνει τους ουρανούς και να τους ανοίγει. Αυτά δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή, ήταν και για τώρα, και είναι και για τώρα. Και ο Πορφύριος τι είπε, σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός, παιδί. Αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ο προφήτης Ηλίας, όταν ήρθε το τέλος του, δηλαδή έπρεπε να αναλυφθεί, δεν θα πέθαινε. Του είπε ο Θεός να βρει αντί για αυτόν προφήτη ανταυτού και βρήκε τον Ελισαίο. Όταν ο Ελισαίος διαλέχτηκε από τον προφήτη Ηλία, αμέσως τον αγάπησε πάρα πολύ. Θα πεις πότε πρόλαβε να τον αγαπήσει. Ήταν από τον Θεό. Διαλεγμένος και ο Ελισαίος ως πραγματικό αληθινό παιδί του Ηλία για να πάρει τη χάρη και την διαδοχή. Αλλά έχει και την αγωνία ότι ο γέροντάς του, ο Ηλίας, θα αναλυφθεί και το λέγανε και άλλοι προφήτες, ο γέροντάς του θα αναλυφθεί. Πάψτε μη μιλάτε τους έλεγε. Ξέρω. Και σου λέει ακόμα δεν τον γνώρισα. Θα φύγει. Εγώ πότε τον γνώρισα τον Πορφύριο, στα τελευταία της ζωής του. Όταν ήμουν 23 χρονών παιδάκι και αυτός ήταν 80 χρονών. Μετά από λίγα χρόνια έφυγε. Όμως ο Ηλίας την ώρα που θα έφυγε του είπε του Ελισαίου ζήτα τι θέλεις, τι χάρη θες, διπλήν την χάρη από σου. Εγωισμός ήταν. Όχι. Ο Θεός έβαλε στον Ελισαίο να το ζητήσει, διπλήν την χάρη. Και τι του είπε ο Ηλίας. Αν με δεις να αναλυφθώ εις τους ουρανούς, θα την πάρεις τη χάρη. Αυτή που ζήτησες, τη διπλή τη χάρη. Αν δεν με δεις, δεν θα την λάβεις. Τι είναι ο Θεός, ότι να είναι, θέλω να μπεις με το ζόρι, του κατεβάσουν κάτω Θεό. Είς που λένε θα πλένεις το στόμα καλά και να μην πάει σωστό. Πριν να αναφέρεις το όνομα το δικό μου. Δηλαδή για να αναφερθείς στο Θεό, πρέπει να πιάνει φόβος και τρόμος. Και ξεταρευόμαστε. Και συνεχίζω, τι του είπε, αν με δεις να αναλυφθώ, θα πάρεις αυτό που ζήτησες διπλή την χάρη. Τι είπε ο Πορφύριος, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός. Και μετά από λίγες μέρες, είδα τον προφήτη Ηλία, την ανάπαυση του προφήτη Ηλία, όπως την είδε ο Ηλισαίος. Προκαλώ, Καλά κάνω και προκαλώ, γιατί πιο πολύ προκαλούν αυτοί που την έχουν την εξουσία και από τον Θεό, από τον εαυτό και από ανθρώπους. Αυτοί έχουν την κοσμική εξουσία και την ανθρώπινη και μας βασανίζουν.
Τώρα θα τους βασανίζω κι εγώ με την εξουσία που με έδωσε ο Θεός και θα τη λέω δημόσια. Και όποιος θέλει θα με ακολουθήσει, όποιος είναι καθαρός και αγνός. Όποιος δεν είναι αγνός θα σκανδαλίζεται και δεν θα με ακολουθήσει. Και καλά να κάνει να μην με ακολουθήσει κανένας ποτέ. Αλλά έχω υποχρέωση να το πω δημόσια. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί είδα την ανάβαση του Προφητηλία. Μετά την κοίμηση του Προφητηλίου κατάλαβα. Αλλά τι είπε ο Προφητηλίος που φύγε τη ζωή. Με ταπείνωσε πάρα πολύ. Το ξαναλέω πάλι. Θες να γίνεις μοναχός, λέω ναι. Εγώ δεν σε κάνω. Φύγε! Κανένας λογισμός. Δεν μ' άγγισε τίποτα. Για ποιο λόγο επιφύγε. Για να είμαι έτοιμος ενώπιον του Θεού να μου δώσει αυτό που θέλει, που ήθελε. Και μετά από δύο μέρες τρεις τι είπε, να βοηθήσουμε όλο το Θεό. Πρώτη φορά θα το πω αυτό. Είναι τρομακτικό αυτό που θα το πω δημόσια, το ξέρουν άλλοι. Δική μου έτσι λίγη. Επιλεκτικά. Το άρα μάθει όλος ο κόσμος. Και αλίμονό τους, όσους ακόμα επιμένουν να με κατηγορούν και να μην δέχονται τον Παπαγιώργη. Αλίμονό τους. Να βοηθήσουμε όλο τον Θόδωρο να γίνει καλόγερος. Μήπως τον επλημμυρίσει χάρες και μας ξεπεράσει όλους. Διπλήν τη χάρη. Δεν είπε ότι σίγουρα, μήπως. Εγώ όμως το λέω σήμερα και έχετε όλη ευθύνη απέναντι πρώτα στον Θεό, στον Άγιο Προφήριο και μετά σε μένα. Αυτά που έχω κάνει δεν είναι ανθρώπινα πράγματα. Ό,τι έχω κάνει. Μικρά, μεγάλα. Γίναν όλοι, όλα τα πράγματα αυτά που έχω κάνει με την εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Θα πεις θα κάνεις κι άλλα. Έτσι είπε ο Προφήριος. Μήπως τον πλημμυρίσει χάρη μας και περάσει όλους. Κάνω μία πάση εδώ πέρα. Ξαναγυρνάω πάλι πίσω στον Προφήριο. Για να δούμε αυτά που έλεγε σε μένα είναι η αλήθεια, γίναν. Μιλάνε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση σήμερα. Κοκορεύονται και καυχόνται ότι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια. Ξέρεις, η αλαζονία τους έχει φτάσει. Πού έχει φτάσει. Στο σύμπαν, στο χάος. Πιστεύουν στα άλαλα και τα μπάλαλα. Έτσι έλεγε ο Σκουρμάς ο Τουλός. Θα έρθει η μέρα που θα κυβερνάει τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Ποια δηλαδή? Τα κομπιούτερ. Με ένα μηχανάκι που έχει στο χέρι, τσακ 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 τσακ, κυβερνάς τον κόσμο. Πας λεφτά στις τράπεζες, παίρνεις λεφτά από τράπεζες, δίνεις, παίρνεις και ζωές ακόμα παίρνεις έτσι. Δεις μια εντολή, αυτός να φύγει από τη ζωή εκεί που πρέπει. Αυτός, αυτή, πάτα το κουμπί αυτό, φύγει ένας πύραυλος, καθαρίζεις χιλιάδες κόσμο. Τεχνητές νοημοσύνες και θα πω μετά έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί έτσι επί τεχνητή νοημοσύνη τώρα πλάδος έγινε, σωστό ήταν, εντάξει τι να κάνουμε. Θα δικαιολογούνται επί την τεχνητή νοημοσύνη λίγο γύρω. Θα πρέπει κανένας την ενοχή, άμα γίνει κάτι. Θα τη ρίξουμε την ενοχή στα κομπιούτερ. Όπως είπε ο Αδάμ, το Θεό είπε την έβαλε που με έδωσες. Και ερχόμαστε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δηλαδή τα κομπιούτερ. Κάνω μία ερώτηση. Το 1986 ποιος ήξερε τα κομπιούτερ καλά, τι ήταν το κομπιούτερ. Μια γραφομηχανή με κάνα δύο προγραμματάκια, δεν ήταν λίγα. Ήξερε ο κόσμος το μέλλον αυτής της μηχανής. Νομίζω ακόμα και τότε και αυτοί που τα είχαν φτιάξει δεν ξέρανε. Για να δούμε ποιος έχει εξουσία πραγματική, ο Πορφύριος, ο Άγιος, ο Σούπερ Άγιος. Και το 1986 αρχές Απριλίου μου λέει μια μέρα, το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ταιριάξω σήμερα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Που καυχόνται κάποιοι ότι θα κυβερνά τον κόσμο με το κομπιούτερ. Φτάσαν δεύτεροι και καταϊδρωμένοι. Πρώτος ήταν ο Πορφύριος. Ο πρώτος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ο Άγιος Πορφύριος. Και κατ' επέκταση είναι ο Παπαγιώρης. Αμέ. Διότι αυτοί που σήμερα λένε ότι κάνουν κομμάτι με τα κομπιούτερ, ο Άγιος Πορφύριος το 1986 τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, με έδωσε το λίγο και λέει πήγαινε, κατέβα κάτω στο αρχονταρίκι μας, φέραν κομπιούτερ. Τι πάνω το κομπιούτερ καλό για λόγο. Δεν σκανδαλίστηκα, αλλά το θεώρησα άτομο. Αλλά επειδή το είπε, κατέφυγα. Ήταν ένας μοναχός εκεί.
της IBM τα κυβότητα τα μεγάλα και μόλις το πήρε 750.000 δραχμές. Και άρχισε μου λέει τα κάνουμε με αυτό στα κατσουκαλίδια πράγματι. Λέω δεν είναι καλά αυτός. Άλλο ο Άγιος Πορφύριος λέω, ο Γέρον Πορφύριος, οικονομική ή τέτοιες καταστάσεις, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ό,τι μου έλεγε από εδώ έπινε από εκεί έβγαινε. Έφυγα, βγήκα από το αρκοτερί, τελείωσε το κομπιούτερ, το ξέχασα. Προς έκπληξή μου όμως όταν έβγα πάνω στον Άγιο Πορφύριο, μου λέει το είδες. Τι μη λέει πάλι για το κομπιούτερ, παιδί. Το είδα για να. Σου άρεσε. Τι να το πω, τι δεν μ' άρεσε. Από βγαίνει, λέω. Καλό είναι, λέω. Καλό είναι. Μα ωραία, αυτό θα βοηθήσει πολύ την Εκκλησία. Όπως σας το λέω. Ποιο δυνατά ακόμα. Λέω, τι λέει, παιδί. Το κουτί αυτό, τι να κάνει, παιδί. Αυτή την εξουσία την είχε ο Άγιος Πορφύριος και έλεγε. Την επιστήμη, την τεχνολογία. Γιατί να την αφήνουμε την κάνουμε άνθρωπο για άλλους μόνο. Την πάρουμε εμείς πρώτοι στα χέρια. Και ο πρώτος που πήρε την εξουσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Ήξερε τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου, αυτής της μηχανής και έλεγε στο μοναχό αυτόν στα καθουκαλίδια «Μπορώ να σε στέλνω και μηνύματα να τα διαβάζεις. Θα μου στείλεις κανένα μήνυμα γέροντα». Τα email δηλαδή που λένε. Όχι ρε κουτέλε, δεν είπε ότι θα σε στείλω, αλλά μπορώ να σε στείλω. Θέλετε να σας πω τι κάνει ο Πορφύριος τώρα. Μου τα λέει, τι θέλει να σας πει και με το κομπιούτερ τα διαδίδει όπου θέλει. Και είπε θα βοηθήσει πολύ την Εκκλησία αυτό. Αυτό έκανε ο Άγιος Πορφύριος από τότε και το εκτελεί στην πράξη σήμερα με μένα τον ταλέπορο ανθρωπάκο. Που την εξουσία μου την έδωσε ο Άγιος Πορφύριος με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και σήμερα μιλάνε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μας έχουν βάλει τώρα στην περιπέτεια, θα πάρουμε καινούργιες ταυτότητες, η κάρτα του πολίτη, να μας έχουν δηλαδή φακελωμένη μια ζωή είμαστε, γιατί και πάμε και εμείς από μόνοι μας με τα Facebook, με αυτά όλα που, και τα κινητά που έχουμε από μόνοι μας. Τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να μας παρακολουθούν και να ξέρουν τα πάντα για μας. Καλά, αυτό το κάνανε από μόνοι μας. Μας το κάνανε έτσι να το συνηθίσουμε, γιατί μετά θα έρθει η ώρα, η σειρά η δική τους και θα μας πούν τώρα θα σας το κάνουμε εμείς υποχρεωτικό αυτό το πραγματάκι, για να ξέρουν τα πάντα για μας και συγγνώμη που θα πω αυτό, μέχρι που θα πάμε να κατουράμε θα ξέρουν και πόσο κατούρι βγάλαμε. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια σκλαβιά μέσα από το μηχάνημα και από τις μηχανές, θα μας διάξει να τα πάθουμε και καλά να πάθουμε. Αν θέλουμε την ελευθερία μας, που ο Θεός του έδωσε ως μεγαλύτερο δώρο στον άνθρωπο, θα πρέπει να μην υποταχθούμε και να μην σκλαβωθούμε στις μηχανές. Δεν πρέπει ο άνθρωπος είναι ένα «ον», μοναδικό που έφτιαξε ο Θεός και είναι η προέκταση του πάρσοφου Θεού και του Δημιουργού Θεού μας έκανε μας συνδημιουργούς. Αλλά δυστυχώς με την αλαζονία μας και τον εγωισμό μας φτιάξαμε μηχανές και μηχανήματα για να μας κουμαντάρουν τη ζωή και να αντικαταστήσουν, που δεν μπορεί να γίνει αυτό πραγματικά, τον άνθρωπο οι μηχανές. Είναι πλάνη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έχει πει για τις έσκατες μέρες που ξεκίνησε από την αρχή όλοι πίσω πλανηθήκαμε. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και με όλους τους υπουργούς τώρα που θα αναλάβουν την διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική, με τα κομπιούτερ. Όχι. Αλλά αν δεν πιστεύουν στον Θεό, αν δεν πιστεύουν στους Αγίους και στους προφήτες που έχουν ειδοποιήσει και έχουν πει ότι θα πάνε στο χάος, στον κρεμό, ποιος τους θέλει. Καλά, αυτοί δεν θέλουν να βλέπουν τον Θεό και τους προφήτες και την αλήθεια και το φως. Θα πάμε κι εμείς μαζί τους. Τι λέει η παροιμία, τυφλός, άμα οδηγεί τυφλόν, μην καβώ δεν κοιμηθείς, το πρωί δεν κάνει ουρίς. Λοιπόν, και πριν γω τώρα από το γινόρος, μιλάει ένας μοναχός, σε παρακολουθάω, τα λες δυνατά, μπράβο, μη σταματάς με τίποτα, να πεις και για τις ταυτότητες. Δεν διακατέχουμε από κανένα φανατισμό και από κανένα, πώς το πω, φόβο ότι τα πάθουμε κακό. Η χρήση αυτής της ταυτότητας, δηλαδή θα μπορεί ένας άνθρωπος
ένας άνθρωπος, να έχει τέτοια εξουσία και να μπορεί να κουμαντάρει, αυτό θέλω να κάνω. Και να παραδώσουν όλη αυτή την εξουσία σιγά σιγά που στον Αντίχριστο, που κάποια στιγμή θα έρθει. Και αυτόν περιμένει. Και θα του παραδώσουν όλη αυτή την εξουσία στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ιστορία που έχουν ξεκινήσει, κορονοϊού, συμβόλια, ηλεκτρονικές διακυβερνήσεις, ηλεκτρονικές ταυτότητες, κάρτα του πολίτη, είναι μια συρρήκνωση εξουσιών, δεν να μαζέψουν τις εξουσίες όλες, συρρήκνωση τραπεζών, οι πολλές τράπεζες να γίνουν μία, για να δώσουν όλη αυτή την εξουσία σε έναν άνθρωπο. Και ο προφητής Ηλίας έχει αυτήν την εντολή και την εξουσία από τον Θεό να ζει μέχρι σήμερα, γιατί έχει ραντεβού με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως αυτός περιμένει να έρθει, τον περιμένει και ο Ηλίας. Του λέει, θα δώσουμε μάχη στα Μαρμαρένια Αλόνια. Έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτοί που δεν θέλουν να είναι με τον Θεό. Σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα μας και τις χώρες όλου του κόσμου δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Είναι όπως ο Αχάβ επί των ημερών του προφήτη Ηλία που πιστεύαν εις τα είδωλα και στο κακό, στο διάολο πιστεύαν. Και η Εζάβελ η οποία αυτήν παρέσυρε και έφτασε τον Αχάβ σε αυτή την κατάντια, αυτήν έφερε την ειδωλατρία και τον Θεό Βάλ στους Ισραηλίτες. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω περισσότερα πράγματα, έχουμε να πούμε πολλά και άλλες μέρες, θα τα πούμε όλα σήμερα, θα τα πούμε, αλλά η προετοιμασία σας λέω, αυτή που κάνουν, είναι για να δώσουν αυτή την εξουσία σε έναν άνθρωπο. Τα χρήματα και όλη την πληροφόρηση για όλους τους ανθρώπους ποιοι είμαστε, τι πεπιθήσεις έχουμε, τι φρονήματα έχουμε και να συρρυκνώσουν τη ζωή μας και να μας κάνουν τη ζωή μας μία φυλακή. Ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και μας θέλει να χαιρόμαστε την ελευθερία μας. Αλλά ο διάολος όμως δεν θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να χαιρόμαστε. Και θα επιτρέψει ο Θεός, κατά παραχώρηση όπως είπα, όπως ο Θεός ήρθε εν σαρκή για να μας δώσει την ελευθερία μας πίσω και να ανοίξει ο παράδεισος για να μην πάνε οι άνθρωποι στον Άδη που φοβόταν και ο προφήτης Ηλίας μην πάει εκεί, αυτός τώρα έχει το δικαίωμα για ποιο λόγο, γιατί όπως διαβάσαμε και είπαμε σήμερα ο δις προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού και μιλούσε για τον ίδιο ο Χριστός και τον εαυτό του, διότι οι Εβραίοι δεν τον αποδεχτήκαν τον Χριστό. Και είπε εγώ που ήρθα εν το όνομα του αληθινού Θεού του Πατέρα μου και σας ομιλώ τη γλώσσα της αληθείας, δεν με πιστέψατε. Και τι λέει στο έκτο κεφάλι του κατά Ιωάννη. Αυτός όμως που θα έρθει μετά και θα επικαλυστεί το όνομά μου ότι είναι Θεός, θα τον πιστέψετε όλοι σας. Σήμερα λέω κάθε Μητσοτάκης παράδειγμα, λέμε κάθε Σακελλοπούλου, του κάθε Μακρόν και οποιοσδήποτε, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, ότι δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτό είναι ψέμα. Δεν μπορούν να πούνε δεν πιστεύουν στον Θεό, αφού πιστεύουν στον διάολο. Πώς δεν πιστεύουν στον Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είπε ότι από εδώ και στο εξής οι άνθρωποι θα πιστεύουν φανερά στον διάολο. Αλλά χρυσούν του χάπι, αλλά πάνε και με τον Ιερώνη, πάνε και με τον Πατριάρχη, ανάβουν κανένα κυράκι, πάνε στην εκκλησία με κανένα συμβασμό βέβαια. Μετέχουν των μυστηρίων. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι υπουργοί, πρωθυπουργοί εξομολογούνται. Έχουν πνευματικό πατέρα. Προσεύχονται για τον εαυτό σου και για όλο τον κόσμο. Τι είπε, εξομολογήστε τα πραπτώματα αλλήλεις και εύχεστε υπεραλλήλων όπως γιατίτε. Αυτή είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη και πάνω οδηγούνται για πνευματικό, οι πεθαμένοι είναι, δεν είναι. Και όλα αυτοί πεθάνω και εγώ και το θέμα αυτή. Λοιπόν, πάρτε το απόφαση. Η γιαγιά μου έλεγε ότι με λίγα κουρταράκια και στην κοινωνία τη βγάζουμε στην κατοχή. Μπορεί να είχαμε τις ανέσεις μέχρι τώρα, πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν θα τις έχουμε τις ανέσεις. Αυτά όλα που τα είχαμε σήμερα και τα έχουμε ακόμα μέχρι σήμερα σε πληθώρα αγαθών,
θα τα στηριχθούν. Θα μας τα στηρίξουν όλοι αυτοί για να μας οδηγήσουν στη σκλαβιά και στη φυλακή, την ηλεκτρονική σκλαβιά, και να προσκυνήσουμε ποιον τον Αντίχριστο, γιατί αυτό θέλουν. Επειδή αυτοί τον προσκυνήσαν και τον προσκυνάν, θέλουν και εμάς, δια της βίας, θα προσκυνήσετε κι εσείς τον Αντίχριστο. Τελειώνοντας, σας εύχομαι έτη πολλά όσοι γιορτάζουν, Ηλίδης, Ηλιάνης, ναι, Ηλιάνης πώς λένε, και πρέπει να έχουμε τη χάρη του προφήτη Ηλία να μας προστατεύει, γιατί αυτός έχει την εξουσία και οι Άγιοι έχουν την πραγματική εξουσία. Δεν την έχουν αυτοί που καυκώνται και κουμπάζουν ότι κυβερνάνε τον κόσμο. Ο Θεός του κυβερνάει τον κόσμο με τους Αγίους του. Και όπως είπατε, το κομπιούτερ το ξεροποφύρισε από το 86 πιο πριν ακόμα και το έδωσε σήμερα σε μένα να μιλάω, να με παίρνω και να με ακούω όλος ο κόσμος, γιατί καλά το έχουν αυτοί και καυκώνται και κυβερνάνε τον κόσμο. Ναι, αλλά υπάρχει και η φωνή του Αγίου Προφυρίου μέσα από μένα, γιατί αυτή τη δύναμη δεν την πήρα από μόνο ο Άγιος με την έδωσε και αυτή την εξουσία. Και να τους ελέγχω όλους. Δεν φοβάμαι κανέναν και εύχομαι να σας δώσει ο προφήτης Ηλίας τη χάρη του και τη δύναμή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Βοήθειά σας, βοήθειά μας και θα τα πούμε σύντομα. Διευκόλυτο να γίνει το τελευταίο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέγξουν τους σώσους.